Ακριβώς θα μιλήσουμε για ανθρώπινη τεχνολογία. Θα χρησιμοποιήσουμε μια ορολογία που κανονικά είναι γνωστή σε εσάς. Πολύ συχνά αρχίζουμε κατευθείαν με την τεχνολογία και ξεχνάμε μερικά κομμάτια, π.χ. ότι η τεχνολογία αρχίζει με την τέχνη. Μετά πάει στην τεχνική και μετά φτάνουμε στην τεχνολογία. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω αυτά τα στάδια για να δούμε πώς λειτουργούμε. Κανονικά, εδώ στο σχολείο μαθαίνετε και εσείς ζωγραφική, δεν μαθαίνετε αμέσως τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο η καλλιτεχνική πλευρά, αλλά και η πιο γραμμική, ας το πούμε έτσι. Άρα, θα σας κάνω και διάφορα τεστ, έτσι, για να το χαρεί η διευθύντρια, μια που δεν το ξέρει, και να δούμε πώς θα προσαρμοστείτε ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνετε. Άρα, θέλω απλώς να σκεφτείτε ότι η τέχνη είναι μια θεώρηση του κόσμου. Βλέπω ότι έχετε βάλει εικαστικά. Η επιλογή των χρωμάτων αρχικά δεν βασίζεται στις κλασικές συχνότητες. Δεν είμαστε με το θέμα του Νεύτωνα. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε πιο πολύ τον Γκέτε και σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι είναι κάπως διαφορετικά. Έχετε δει όλοι το ουράνιο τόξο. Ζωγραφίζεται όλο το ουράνιο τόξο. Κανονικά βάζετε 7 χρώματα στο ουράνιο τόξο, ενώ βέβαια είναι άπειρα σε πλήθος τα χρώματα, αλλά είναι μια σύμβαση. Άρα, ας πούμε, άμα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η τέχνη πρέπει να την δούμε με διαφορετικούς τρόπους. Άρα, ποιος ζωγραφίζει? Ποιος ξέρει μουσική? Ποιος παίζει όργανο? Και η κυρία. Βεβαίως. Γιατί η ζωγραφική δεν σήκωσε η κυρία. Σήκωσε. Μπράβο, ωραία. Τέλεια. Οι άλλες κυρίες όμως δίπλα δεν σήκωσαν τίποτα. Είναι από άλλο τομέα. Άρα αυτό είναι δύο τομείς εντελώς διαφορετικοί. Η μουσική και η ζωγραφική. Αλλά είναι βέβαια και τα δύο καλλιτεχνικά. Άρα, ποιος κάνει καλή γυμναστική? Μα τι ωραίο σχολείο! Τα κάνετε και τα τρία. Ωραία. Ποιος ξέρει καλά το σώμα του? Α, τώρα αναρωτιέστε που θα το πάμε. Ωραία. Ποιος ξέρει καλή βιολογία? Εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια σύγχυση. Θα διευθυνήσουμε τι είναι. Ωραία. Θα τα πάρουμε λοιπόν μερικά πράγματα στη σειρά για να σας αφορούν άμεσα. Έχετε παρατηρήσει ότι έχετε δύο μάτια. Έχετε μία μύτη. Αλλά έχετε δύο ρουθούνια. Έχετε δύο αυτιά. Έχετε ένα στόμα με μόνο μία είσοδο. Και είναι πρόβλημα. Γιατί στην πραγματικότητα μετά κάνει μια μικρή διακλάδωση και δεν πάνε τα τρόφιμα εκεί που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων έχετε και μία έξοδο. Okay. Άρα, υπάρχει μία έξοδος η οποία είναι υγρής μορφής και υπάρχει μία άλλη που θα την ονομάσουμε εξάτμιση. Εντάξει. Αυτός που δεν χρησιμοποιεί ποτέ την εξάτμιση θα ανατιναχτεί. Αλλά πρέπει να το χρησιμοποιεί. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι η τεχνολογία για να είναι ανθρώπινη πρέπει να καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Να καταλαβαίνει τον άνθρωπο πρέπει να προσαρμοστεί. Ένα ωραίο παράδειγμα που έχετε για να προσαρμοστείτε, να δω πώς θα καθίσετε τώρα, χωρίς τα πόδια πάνω, έτσι να είστε σοβαροί. Ναι, αφορά και εσένα. Εσένα.
Κάθεστε πάνω σε καρέκλες ή σε πολυθρόνες. Άρα χαίρομαι που είπατε όλοι οι πολυθρόνες. Εγώ προσπαθώ να σας σώσω. Αν ο δάσκαλος κάνει την ερώτηση, μάλλον ξέρει την απάντηση και άμα σας λέει μπράβο που απαντήσατε σωστά και είπατε πολυθρόνα, μάλλον η σωστή απάντηση είναι πολυθρόνα. Ωραία, θα πάρουμε έναν... Κάθονται πάνω σε καρέκλες ή σε πολυθρόνα. Σε καρέκλες. Α, καλείτε και εσείς καρέκλες. Ναι, τα λέω και επειδή έχουν χέρια. Ναι, δεν είναι. Πολυθρόνες. Ωραία, τα λέτε εσείς. Τώρα δεν βοηθάς. Ωραία, ωραία, θα το κάνουμε αλλιώς. Υπάρχει κάποιος, η κυρία που τα κάνει όλα, ξέρει ότι είναι πολυθρόνες, σας είναι. Βέβαια, μπράβο, μπράβο η κυρία. Λοιπόν, άρα, η καρέκλα δεν έχει... Για σήκω εσύ. Σήκω. Μπράβο. Η καρέκλα δεν έχει αυτό. Ούτε αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε ένα δεύτερο τεστ που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι αν όλα αυτά που τρώτε τα λέτε μακαρόνια ή χρησιμοποιείτε μια άλλη λέξη. Μπράβο. Άρα, πολλοί από εμάς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο λέμε μακαρόνια για τα ζυμαρικά. Ευτυχώς που δεν το μεταφράζουμε στους Ιταλούς για να μην χάσουν οτιδήποτε έχουν σαν σπαγγέτι για μαλλιά. Άρα, είναι μερικά πράγματα στο λεξιλόγιο μας παιδευόμαστε γιατί δεν ξέρουμε την ακρίβεια. Δίνω ένα παράδειγμα. Το σπαγγέτι, που θα πω τα σπαγγέτι θα σας πω, το σπαγγέτι έχει τρύπα. Μπράβο, δεν έχει τρύπα. Το μακαρόνι έχει τρύπα. Μπράβο, παιδιά, πολύ καλό σχολείο. Άρα το ερώτημα τώρα είναι γιατί λέτε μακαρόνια όταν τρώτε σπαγγέτι. Άρα, το μακαρόνι έχει σχέση με τους μακάριους και στην Ιταλία το μακαρόνι υπάρχει μια παράδοση, το τρώνε όταν έχουν έναν νεκρό που θέλουν να τον τιμήσουν, όπως εμείς έχουμε τον καφέ και το κονιάκ, και τρώνε μακαρόνια σε σχέση με τους μακάριους και δεν τρώνε σπαγγέτι σε σχέση με τους σπαγγέλιους. Άρα, λέμε λίγο αυτό το λεξιλόγιο για να δούμε πώς λειτουργεί. Έχετε όλοι φόρμες. Ωραία. Έχετε φερμουάρ. Ωραία. Τι σημαίνει φερμουάρ. Ναι. Okay, κατάλαβα. Λοιπόν, το φερμουάρ είναι απλώς μια παραμόρφωση από τη λέξη fermeture και σημαίνει απλώς ότι κλείνω. Βέβαια, άμα ήταν μόνο να κλείνω, είναι να κλείνω και να ανοίγω. Άρα, κάτι που ζείτε συνεχώς εσείς και σας αρέσει να το ανεβάζετε και να το κατεβάζετε, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε παλιά. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί δεν έχετε πια κουμπιά. Γιατί είδαμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε φερμουάρ παρά κουμπιά. Σας δίνω αυτά τα παραδείγματα γιατί π.χ. θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που το βλέπω εδώ στα παπούτσια σας. Ποιος έχει παπούτσια με κορδόνια. Άρα φαντάζομαι ότι μου βάλετε τα πιο μικρά εδώ και σιγά σιγά τα πιο μεγάλα, εντάξει. Άρα εγώ μπορώ να το εντοπίσω από τα κορδόνια σας. Αυτοί που δεν έχουν καθόλου κορδόνια συνήθως είναι οι πιο μικροί, έτσι οι γονείς δεν έχουν ανάγκη να μάθουν στα παιδιά τους πως δίνουν τα κορδόνια. Περιμένουν να ορμάσουν και σιγά σιγά τους δίνουν
παπούτσα με κορδόνι. Άρα, πάνω κάτω σημαίνει ότι όταν δεν έχετε παπούτσα με κορδόνια, είστε μικρός ή μικρή. Ή μητσής ή μητσά. Σαν είναι. Άρα, η ιδέα ποια είναι, θα κοιτάξουμε τώρα τα γυαλιά. Ποιος φοράει γυαλιά. Άρα, τα γυαλιά, και η κυρία φοράει γυαλιά, που προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Τα γυαλιά είναι το πιο ωραίο, και η κυρία μας φοράει γυαλιά. Βέβαια τα φοράει λίγο διακοσμητικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία, αυτό λέμε. Τα γυαλιά είναι το πιο όμορφο παράδειγμα ανθρώπινης τεχνολογίας. Αν θα πάρουμε τα γυαλιά της κυρίας, η οποία θα τα θυσιάσει από τον αγώνα της διδασκαλίας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, τα γυαλιά είναι φτιαγμένα για τα μάτια μας, έτσι δεν είναι. Μόνο που άμα ήταν μόνο για τα μάτια μας, θα είχαμε φακούς. Άρα είναι φτιαγμένο και για τη μύτη μας. Άρα εδώ είναι η μύτη της κυρίας, εδώ είναι το αυτί της κυρίας, το άλλο αυτί της κυρίας, γιατί χωρίς μύτη και χωρίς αυτιά θα ήταν λίγο δύσκολο. Η κυρία έχει βαριά γυαλιά και θα της τα ξαναδώσω πίσω, θα πάρω ελαφριά γυαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, αγάπη μου. Μάλιστα. Μετά σε κουράζουν, γι' αυτό τα βάζεις πάνω μάλλον. Άρα, ελαφριά γυαλιά, ελαφριά γυαλιά, για να μην νιώθετε το βάρος. Για να δω αν έχουμε, η κυρία έχει αρκετά καλά γυαλιά, είναι καλύτερα από αυτά, αλλά είναι λογικό γιατί όπως είναι μικρή τα σπάζουν γρήγορα. Τα δικά σου είναι η ίδια κατηγορία, ίδια. Λοιπόν, τα γυαλιά μας τώρα, να ξέρετε, για να δούμε την κυρία. Που κάνει μορφασμούς, μας εντάξει, όχι. Ποιος έχει γυαλιά που είναι κομμένα με λέιζερ. Α, ναι, αυτός έχει. Περίμενε. Δεν θα τα δώσω στην κυρία. Που να τα προσέχει. Έρχομαι. Αυτό είναι λίγο το top της τεχνολογίας. Άρα είναι κομμένα με λέιζερ, φαντάζομαι ότι ξέρεις τι θέλει να πει λέιζερ. Ο Μάνων είπε όχι. Ευχαριστώ πολύ. Α, έχεις και τιτάνιο. Άρα, εδώ πάω να νευριάσω την κυρία τώρα. Αμάν. Λοιπόν, θέλω απλώς να κάνεις μια δοκιμή χωρίς να σε βλέπουν, να τα βάλεις και να δεις τη διαφορά. Να μην σε βλέπουν, να μην πεις μετά ότι δεν είσαι όμορφη κλπ. Θέλω να σκεφτείς το βάρος. Σαν να μην φοράς. Άρα, αυτό λοιπόν, μπράβο στο Μιτσί. Να ξέρεις ότι τα έχεις πατήσει λίγο δεξιά, το ξέρεις, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, άρα, τα γυαλιά που είναι με λέιζερ είναι διάφορα πράγματα τεχνολογίας. Άρα να ξέρεις ότι βάζουμε και τιτάνιο, τα γυαλιά τώρα δεν θα σας στραβρώσω γιατί να μην αχωθεί, αλλά είναι μερικά γυαλιά που είναι ακόμα πιο ελαφριά από αυτά και μπορούμε να φτιάξουμε ακόμα και κόμβο. Άρα η ιδέα ποια είναι. Τα γυαλιά θυμίζουν πάρα πολύ αυτό που έχουμε στην τέχνη. Είναι ότι έχει τόσο πολύ τεχνολογία που στο τέλος ξεχνάμε ότι έχει τεχνολογία.
Δηλαδή είναι αυτό που είπε η κυρία, είπε δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν αμάν, που σημαίνει είναι πολύ πιο ελαφρύ από τα δικά μου. Και το δεύτερο είναι ότι σαν να ξεχνάς ότι τα φοράς γιατί είναι τόσο ελαφριά. Η ιδέα της ανθρώπινης τεχνολογίας είναι να είναι τόσο καλά εφαρμοσμένη πάνω στον άνθρωπο που ο άνθρωπος δεν νιώθει ότι έχει κάτι παραπάνω, μια πανοπλία, μια σπίδα, κάτι που είναι βαρύ, αλλά νιώθει ότι είναι κάτι που τον βοηθάει. Θα ήθελα πρώτα να σκεφτείτε πώς θα ήταν ο κόσμος για αυτούς που φοράνε γυαλιά άμα δεν είχαν γυαλιά. Όχι, όχι, δεν είναι ερώτηση, δεν είναι ερώτηση. Ωραία. Είναι απλώς να σας προβληματίσω και να σας πω, ας πούμε, ότι το σχολείο, όσο καλό και να είναι, άμα ξαφνικά οι άνθρωποι δεν είχαν γυαλιά, θα παιδευόταν πάρα πολύ, γιατί θα προσπαθούσατε να εξηγήσετε στον άλλον, μα δεν βλέπεις τη γράφη. Πρέπει να λέει, όχι, δεν βλέπω. Έλα πιο κοντά, πολύ πιο κοντά. Άρα, αν θέλετε ένα στίγμα, η ανθρώπινη τεχνολογία πρέπει να έχει στοιχεία τέχνης, δηλαδή να έχει ένα καλό design, όμορφο, ειδικά για τις γυναίκες μας, γιατί πρέπει να είναι όμορφο το γυαλί, γιατί αλλιώς πώς θα φανεί η μάρκα. Και μετά πρέπει να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό, για δώσε το ξανά το γυαλί του, να μην νομίζω ότι το κρατήσω, ανθεκτικό και βέβαια να σέβεται την ανατομία μας, αλλά να σέβεται, ας πούμε, τα αυτιά μας. Άρα, θα δώσω ένα παράδειγμα έτσι, δεν πρέπει να στεναχωρηθείτε γιατί είναι πάντοτε το θέμα της αλήθειας. Ποιος πιστεύει ότι έχει δύο αυτιά που είναι ίδια? Μ' αρέσει που δεν σήκωσαν όλοι, είστε πολύ καλοί. Ποιος πιστεύει ότι έχει δύο αυτιά που είναι στο ίδιο ύψος? Ποιος πιστεύει, να είναι μια κοπέλα, μ' άρεσε ακόμα πιο πολύ, αυτή αρχίζει να μετράει. Έχει πλάκα γιατί όταν μετράς με αυτόν τον τρόπο προϋποθέτεις ότι τα μάτια σου δεν είναι στραβά. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Κοίτα με καλά. Άρα, στην πραγματικότητα το σώμα μας είναι φτιαγμένο για να είναι σχεδόν συμμετρικό, αλλά δεν είναι ποτέ συμμετρικό. Τώρα ειδικά οι γυναίκες θα στεναχωρηθούν, αλλά να ξέρετε ότι άμα δείτε έναν καθρέφτη που είναι με μία γωνία 90 μοίρες και σας δείχνει ακριβώς το πρόσωπό σας χωρίς αντανάκλαση, τότε θα δείτε ότι δεν μοιάζεται. Το πιάσετε όλοι ή μιλάω μόνος μου? Το ξαναλέω. Όταν κοιτάζετε τον καθρέφτη κατοπτρικά, κοιτάζετε τον εαυτό σας ανάποδα. Άμα βάλετε δύο καθρέφτες με μία γωνία 90 μοίρες μπροστά, τότε θα δείτε τον εαυτό σας όπως σας βλέπουν οι άλλοι χωρίς ανάποδο. Τότε θα δείτε ότι δεν μοιάζετε με αυτό που λέτε. Έχει ενδιαφέρον γιατί όλοι οι άλλοι σας βλέπουν όπως δεν μοιάζετε εσείς και εσείς βλέπετε τον εαυτό σας όπως δεν θα βλέπουν ποτέ οι άλλοι. Είναι το ίδιο με τη φωνή σας. Την πρώτη φορά που θα ηχογραφήσετε τη φωνή σας, θα πείτε «Παναγία μου, τι φωνή είναι αυτή». Γιατί εσείς συνηθίζετε να ακούτε τη φωνή σας από μέσα και όχι απ' έξω. Άρα, μερικά συστατικά για να καταλάβουμε. Η ανθρώπινη τεχνολογία πρέπει να ξέρει πολύ καλά τον άνθρωπο. Για να ξέρει πολύ καλά τον άνθρωπο, πρέπει να ξέρει στοιχεία βιολογίας, στοιχεία φυσικής και μετά να δει πως αυτά προσαρμόζονται. Ας πούμε, κοιτάζετε ένα παιδί και θέλετε να δείτε αν θα είναι ψηλό. Πώς το βλέπετε, άμα είναι παιδί? Άμα είναι πολύ παιδί δεν θα το δείτε. Άμα είναι λιγότερο παιδί θα το δείτε και άμα είναι λιγότερο παιδί το χάσατε. Πώς το βλέπουμε? Άρα, μια εξήγηση που είναι πάρα πολύ απλή και το χρησιμοποιούμε στον αθλητισμό είναι ότι το κόκαλο αυτό το κόκαλο εννοώ μετά το λίπος, μετά τους μυς, αυτό το κόκαλο
στα παιδιά που θα ψηλώσουν είναι πιο ψηλό, πιο μεγάλο από τα άλλα. Άρα όταν βλέπετε παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο κόκαλο εδώ και σας φαίνονται λίγο παράξενα, είναι αυτά που θα μεγαλώσουν και θα ψηλώσουν. Γιατί ψηλώνει πρώτα αυτό που είναι πολύ γερό και είναι γραμμικό, ενώ τα άλλα είναι πιο σύνθετα, άρα μεγαλώνουν στη συνέχεια. Που σημαίνει ότι όταν βλέπετε ένα παιδί που είναι στη μικρή ηλικία, όπως είστε εσείς, και έχετε ένα κόκαλο που είναι μεγάλο, μπορείτε να προβλέψετε όταν θα πάει για μπάσκετ. Και είναι άλλα που λέτε, καλύτερα να κάνεις άλλο άθλημα, ξέρω, ξυφασκία. Άρα, ο άνθρωπος λοιπόν δεν μεγαλώνει γραμμικά. Εντάξει, είναι το ίδιο με το κεφάλι σας. Όταν γεννηθήκατε, το κεφάλι σας ήταν πολύ μεγάλο σε σχέση με το σώμα σας. Άρα, οι καλοί ζωγράφοι, τα παιδιά ξέρετε ποια είναι τα μωρά, είναι αυτά που τα βλέπετε που είναι απέσια και τα λέτε ότι είναι πολύ όμορφα επειδή είναι το μωρό της φίλης σας. Αυτά είναι τα μωρά. Άρα, το λέτε και για τις άλλες, τέλος πάντων, για να πρέπει να πείτε κάτι καλό. Να ξέρετε λοιπόν, εσείς που θα γίνετε μαμάδες, όταν σας λένε τι όμορφο παιδί έχει τα μάτια του μπαμπά, καταλαβαίνετε ότι μόνο όμορφο δεν είναι. Αλλά δεν έχουν να βρουν τίποτα άλλο να πούν. Είναι πολύ ωραίο, το έχω δει εγώ και βιωματικά. Μα τι ωραία μαλλιά, έχει τρεις τρίχες. Και λες, τι ωραία μαλλιά. Μοιάζει με τον μπαμπά. Ωραία. Άρα, λέω απλώς ότι αυτά είναι τα κοινωνικά μας, αλλά να θυμάστε ότι τα παιδιά όταν γεννιούνται έχουν μεγάλο κεφάλι και ευτυχώς για τη μαμά μικρούς ώμους. Γιατί πρέπει να περάσουν από ένα χώρο που είναι αρκετά στενός. Στην πραγματικότητα μετά μεγαλώνουμε. Το κεφάλι που έχετε τώρα είναι ακόμα μεγάλο σε σχέση με το σώμα σας. Η κυρία έχει σταθεροποιηθεί, δεν μεγαλώνει άλλο, ούτε η κυρία, άρα έχουν μια αναλογία που είναι αυτή που μοιάζει όταν βλέπουμε στους πίνακες. Είναι μόνο όταν βλέπετε Λεωνάρδο Νταβίνσι που τα μωρά έχουν το σωστό μέγεθος. Άμα δείτε άλλους ζωγράφους, Μποτιτσέλη, Μικελάντζελο, θα δείτε ότι τα μωρά έχουν τις αναλογίες του ενήλικα, που σημαίνει ότι ποτέ δεν τα μέτρησαν και τα κάνουν σαν να είναι τριαντάρια. Άρα στην πραγματικότητα τα μωρά των ανθρώπων που δεν ξέρουν πως είναι τα μωρά είναι απλώς νάνι. Ρωτή, είναι μεγάλος άνθρωπος που τον έβαλαν νάνο, αλλά δεν είναι στην ηλικία του, γιατί αλλάζουν. Άρα είναι το ίδιο με τα χέρια σας. Άρα, για να κάνουμε μερικές ασκήσεις με τα χέρια, να δούμε αν είστε άνετοι ή αν δεν είστε άνετοι. Θα χρησιμοποιήσουμε την κυρία για να δούμε πώς λειτουργεί. Ελάτε εδώ, κυρία. Επειδή είδα ότι αγχώθηκε, θα τη βάλω να κρατάει το μικρόφωνο προς το παρόν. Ωραία, αλλά θα το κρατάει για να το διαμιλάει και ο δάσκαλος. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μόνο με ένα χέρι, έτσι, μπροστά, όχι ψηλά, μην μας παρεξηγήσουν. Το δεξί χέρι, πάνω κάτω εννοώ το άλλο δεξί, για μερικούς. Άρα, το άλλο δεξί. Θα ανοίξετε τα δάχτυλά σας ανά δύο. Το κάνουν και οι πιο μεγάλοι για να δουν αν νευρολογικά δεν έχουν καμία πάθηση, καλώς τους κάνει. Ανοίγουμε, δύο. Κάνουμε δύο-δύο. Ένας μεγάλος εκεί πέρα μου κάνει ένα 2-1-1. Ο πιο μεγάλος πιο πίσω έκανε ένα 2-2 σχεδόν, όχι 2-1. Άρα, μετά πάμε στο άλλο, 1-2-1. Ναι, αυτά δεμένα, μπράβο, και στο ίδιο ύψος. Ωραία, τώρα πάμε λοιπόν με τα δύο χέρια. Παρακάνουμε πρώτα τα δύο χέρια, έτσι. Ωραία. Ναι, το παλεύουμε. Μετά κάνουμε με το άλλο. Μετά κάνουμε πιο πολύπλοκο, δύο, και αυτό το άλλο έτσι. Εδώ είναι μερικοί που τα παρατάν, βλέπω. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Είδες ότι δεν σε πείραξα. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία να ξέρετε καλά τα χέρια σας. Μπορούμε να κάνουμε πολλές ασκήσεις τέτοιου τύπου. Συνήθως σας φεύγει το μικρό δάχτυλο. Πάει τόπ. Άρα είναι καλό να το μάθετε. Άμα θέλετε να το μάθετε,
δεν κάνετε με τον κύριο που νευριάζει με το μικρό του δάχτυλο και το δένει με το άλλο χέρι. Όχι, όχι, αυτό μπορεί να είσαι χαρούμενος, αλλά δεν είναι η δικιά μου η άσκηση, αυτό είναι άλλο. Λέω για τον μπροστινό. Άρα, άμα θέλετε να το μάθετε, το βάζετε το χέρι σας πάνω σε τραπέζι. Γιατί επειδή έχει τριβή, η τριβή του τραπεζιού σας βοηθάει για να μείνει το χέρι και μετά αν τα καταφέρετε το σηκώνετε. Άρα, αυτές είναι οι τεχνικές που έχουν σχέση βέβαια με τον άνθρωπο και μετά με αυτό που λέμε για την τεχνολογία. Τεχνολογία τώρα θα πάμε στο αριστερά-δεξιά. Προσέξτε τώρα, κανονικά θα σας νευριάσει, αλλά δεν πειράζει, το έχουμε. Αυτό λοιπόν είναι δεξιά. Για δείξτε μου το δεξί σας χέρι. Ναι, το άλλο δεξί. Μπράβο. Ευτυχώς που δεν είμαστε εκταπόδια και δεν έχουμε 8 μέχρι να βρούμε ποιο είναι το δεξί. Άρα, με αυτό το χέρι θα κάνω κινήσεις που θα πρέπει να αντιγράψετε. Κάνουμε κάτι τώρα λίγο πιο δύσκολο τώρα. Αλλά φανταστείτε ότι κρατάτε κάτι. Εντάξει. Και έτσι θα μάθουμε λίγο κάτι σε σχέση με τις αρθρώσεις. Το γυρίζετε από μέσα. Συνεχίζετε να το γυρίζετε. Το σηκώνετε. Το σηκώνετε. Το γυρίζετε από πάνω. Το ξαναγυρίζετε και ξαναφτάνει εδώ. Ωραία. Πόσες φορές στρίψατε? 10! Ναι, αλλά για τους πιο μεγάλους που είναι στο βάθος, δεν εννοώ τους πιο μεγάλους, πόσες μοίρες κάνατε? Πόσο? 2. Άρα, στην πραγματικότητα το ξαναλέμε. Όταν κάνουμε την πρώτη κίνηση, εδώ, έχουμε κάνει 180 ήδη. Όταν φτάνουμε εδώ, έχουμε κάνει 360. Βλέπετε, όταν φτάνουμε εδώ, είμαι στα 270. Παραπάνω ή όχι? 360 ήμουν πριν. Μετά, εδώ είμαι στα 720. Άρα, η άθροση μας στον νόμο είναι πιο πολύπλοκη από ό,τι πιστεύουμε. Άρα πρέπει να καταλάβετε, ας πούμε, όταν κάποιος θέλει να σας βάλει το ανάλογο από έναν γύψο και μετά να κάνουμε κάτι το τεχνητό, στην πραγματικότητα πρέπει να σέβεται τον νόμο σας. Ο νόμος σας κάνει περισσότερες κινήσεις από ό,τι κάνει ο αγώνας σας. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα. Αν τεντώσετε το χέρι σας έτσι και δεν νιώθετε τα δάχτυλά σας, το χέρι σας πέφτει. Είμαστε εντάξει? Ωραία. Άμα τώρα το γυρίσετε το χέρι και το σηκώσετε, τα δάχτυλά σας, ακόμα και να μην τα νιώθετε, ακόμα και να μην κάνετε τίποτα, δεν μπορούν να πέσουν. Άμα γυρίσετε το χέρι, ωραία, για να δούμε αν το κάνετε σωστά. Άρα, είμαστε έτσι, σηκώνουμε, περιστροφή, τακ. Ωραία. Αυτός που θα κάνει περιστροφή και θα κάνει αυτό, θέλει να πει ότι ελέγχει το χέρι του. Άρα, άμα δεν το ελέγχετε αυτό, τότε όταν κάνετε περιστροφή, πέφτει. Αυτή εδώ η κίνηση θα συμπιθέτει να το σηκώσετε. Άρα, είναι πολλοί από εμάς που πιστεύουν ότι το σηκώνουμε. Στην πραγματικότητα είναι ο ώμος που γυρίζει. Άρα, τα γόνατά σας είναι φτιαγμένα σαν τους αγκώδες σας. Και γι' αυτό όταν κάνετε σκι, πες τον το σκι στην Κύπρο, τρόγος, το στραβώνετε εύκολο. Άρα, για να δούμε τώρα μερικά στοιχεία. Εμείς έχουμε έναν εγκέφαλο.
Ο εγκέφαλός μας κάνει περίπλοκα πράγματα. Άρα, ποιος έχει εγκέφαλο? Ποιος δεν έχει εγκέφαλο? Είναι μερικοί που... Αυτές είναι οι ερωτήσεις που κάνει ο δάσκαλος για να δει αν παρακολουθούν οι άνθρωποι. Εσύ δεν έχεις εγκέφαλο? Ακόμα και όταν λες όχι δεν έχω, ποιος το λέει? Ο εγκέφαλος. Ωραία. Όλοι εσείς έχετε εγκέφαλο. Μπορώ να πω μάλιστα ότι είναι το μόνο όργανο που είμαι σίγουρος ότι έχετε, γιατί για τα άλλα δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή δεν έχετε απαραίτητα δύο νεφρά, δεν έχετε απαραίτητα δύο πνεύμονες, μπορεί να υπάρχει, αλλά το να μην έχετε εγκέφαλο δεν γίνεται. Άρα, ναι, και καρδιά έχεις, εντάξει. Α, εννοείς αν είμαι σίγουρος αν έχετε καρδιά? Όχι, γιατί μπορεί να έχεις τεχνητή καρδιά. Δεν έχεις καρδιά απαραίτητα φυσική, γιατί υπάρχει μεταμόσχευση καρδιάς, ενώ βέβαια δεν κάνουμε μεταμόσχευση κεφάλου, που βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό. Και τι ξαφνιάστηκε, κύριε? Άμα κάνουμε για τον εγκέφαλο, δεν είσαι πια εσύ. Ναι, κάποιος άλλος. Μάλλον σε έργο θα το έχω δει επιστημονικής. Μάλλον, ναι, ναι. Το αφήνουμε λοιπόν. Είχαμε μια συζήτηση επιστημονικής φαντασίας. Άρα, ξαναέρχομαι στα μάτια. Άρα, τα μάτια μας, άμα θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο αντίγραφο από τον εαυτό μας, τα μάτια μας είναι στραβά. Δεν μιλάω για στραβισμό, αλλά είναι στραβά. Τα μάτια μας είναι στραβά, έναν πολύ απλό λόγο. Ένα μάτι πάει ίσια και το άλλο πάει στραβά. Ναι, ναι, και για την κυρία. Γιατί έτσι βλέπουμε με τρεις διαστάσεις. Άρα, σήμερα τώρα θα μάθουμε το Master Eye. Ωραία, εφόσον έχουμε τους τρεις διαδάκους, τον βλέπετε τον Βασίλειο? Ωραία, άρα θα σημαδεύετε το κεφάλι του με τον εξής τρόπο. Θα έρθει η κυρία μπροστά με μένα. Ωραία, θα σε αντικαταστήσει η κυρία που το κατάλαβα αμέσως, πολύ ωραία. Άρα, το Master Eye το ξέρεις τι είναι? Master Eye. Α, ωραία, θα το μάθουμε κι εμείς. Λοιπόν, άρα, χέρια τεντωμένα, έτσι, τεντωμένα, και σημαδεύεται τον Άγιο Βασίλη. Και σημαδεύεται τον Άγιο Βασίλη. Άρα σημαδεύεται το κεφάλι, ωραία, τα χέρια σας πρέπει να είναι εντελώς τεντωμένα, μετά κλείνετε ένα μάτι, μετά κλείνετε το άλλο μάτι. Σε ένα από τα δύο μάτια το κεφάλι εξαφανίζεται όταν το κλείνετε το μάτι. Δεν δοκίμαστε το κι εσύ. Πρέπει να βλέπεις εδώ. Τι είναι στο ένα μάτι. Μετά τι είναι στο άλλο. Άρα μάλλον άμα δεν φαίνεται σε αυτό έχεις Master Eye αριστερό. Ενώ μπορεί να είσαι δεξιόχειρος. Άρα, αυτό το τεστ που κάνουμε είναι για να μάθουμε ποιο είναι το Master Eye. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το Master Eye. Γιατί... Ναι, για καθίστε. Ναι. Άρα. Όχι έτσι ο κύριος. Τι κάνει ο κύριος? Όχι. Ξανακάνουμε τον κύριο. Κανονίζουμε τον κύριο. Αμέσως κάθισε καλύτερα πάνω στην πολυθρόνα σου λέει αμά. Ξανακάνε τα χέρια. Όχι, γιατί είναι σημαντικό. Πρέπει να έχει τρύπα εδώ. Εδώ. Σημαδεύεσαι εδώ. Το σημαδεύεις εδώ. Ωραία. Τώρα κλείνεις ένα μάτι. Δεν κουνάς. Κλείνε ένα μάτι. Κλείνεις ένα μάτι. Κλείνε το άλλο. Σε ποιο από τα δύο εξαφανίζεται το Άγιο? Στο αριστερό ή στο δεξί? Άρα έχεις αριστερό Master Eye.
πήγε στρατό. Πώς σημάδευες με το όπλο. Δεν ήταν καλό. Δεν ήσουν καλό στη σκοπευολία. Τότε έχεις δεξί μας σαράζει. Άμα κλείνουμε το μάτι, άμα σου κλείσει αυτό, πρέπει να μην το βλέπεις πια. Γι' αυτό είναι. Έχεις δεξί μας τώρα. Δεν μπορείς να έχεις αριστερό. Άμα έχεις δεξί ή δεξί, τότε μπορείς να είσαι καλός στο βιβλίο. Άμα έχεις άλλο χρυσό βαζόν το όπλο από την άλλη, δεν μπορείς. Ωραία, ωραία. Άρα, ξανά. Όλοι έχουμε λοιπόν ένα δεξί μας ράι ή αριστερό μας ράι. Και αυτό είναι καλό γιατί ο εγκέφαλός μας κοιτάζει πιο πολύ με το ένα μάτι και με το άλλο κοιτάζει λίγο στραβά για να δει τις τρεις διαστάσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος Κάτσε κανονικά, κανονικά, μπράβο. Και εσύ, και εσύ. Ωραία. Ωραία. Ωραία, πού πας, πού πας. Έλα εδώ. Εσύ είσαι πολεμιστής, έτσι. Ωραία. Ακούσα τους πιο μεγάλους. Άρα, και αυτό μου γίνεται. Γιατί μ' αρέσουν αυτά, δεν τα ακούσω πιο μεγάλους. Ωραία, εντάξει.